επικαιρότητα για λίγο ακόμα. Στην Κηφισιά, διότι εμφανίστηκε ένα περίεργο φαινόμενο. Δεν ξέρω, να μας πει ο Δημήτρης Στεφόπουλος. Υπήρξε μια κινητοποίηση του στρατού εκεί. Από το δυνάμεις του στρατού. Δημήτρη, το σημείο που είχαμε το τρομοκρατικό χτύπημα. Δημήτρη, καλημέρα. Για πιο κοντά στο μικρόφωνο δεν ακούγεσαι. Ακούμε χώρο και όχι εσένα. Τώρα δεν ξέρω, με ακούτε. Ναι, ναι, καλύτερα λίγο, έλα πάμε. Έλα. Ένα λεπτό, παιδιά, να βελτιώσουμε λίγο. Πάντως η είδηση είναι ότι πήγαν ειδικές δυνάμεις του στρατού. Έλα. Δεν είχε γίνει το παραμικρό λοιπόν από το πρωί, απλά παρέμεινε ο χώρος αποκλεισμένος. Τα τελευταία λεπτά έχουμε έντονη κινητικότητα στο σημείο. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, αριστερά στην εικόνα σας βρίσκεται ένα στρατιωτικό όχημα. Είναι το στρατιωτικό όχημα το οποίο μεταφέρει το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιεί το τετέρωσης ναρκών του στρατού Ξηράς, το οποίο ήρθε εδώ και χτες το βράδυ, συμμετείχε και στις χθεσινοβραδινές έρευνες. Μπορείτε να διακρίνετε και τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Πριν από λίγα λεπτά φόρεσαν μάλιστα και τις ειδικές στολές, τα γυλαίκα, τα προστατευτικά κράνη και αυτή τη στιγμή πηγαίνουν αριστερά από το σημείο που βλέπετε. Λογικά γιατί όμως υπάρχει αυτή η κινητοποίηση των ειδικών δυνάμεων του στρατού? Τι έχει συμβεί? Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση μάλλον γιατί και σήμερα... Ναι, γιατί και σήμερα μάλλον συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο, προσπαθούν να συλλέξουν ό,τι θράσματα μπορούν να βρουν από τη συγκεκριμένη περιοχή. Συμμετείχαν και στις χθεσινοβραδινές έρευνες. Είναι εντυπωσιακή εξέλιξη. Ήρθαν αργά το απόγευμα. Ήρθαν χθες αργά το απόγευμα. Οι έρευνες έγιναν το βράδυ με ειδικούς προβολείς. Ωστόσο, με το πρώτο φως της ημέρας, όπως βλέπουμε, ήρθαν εδώ και πάλι οι ειδικοί πυροτεχνουργοί και από τα ΤΕΕΜ. Ήρθαν δύο κλιμάκια από ό,τι μπορούμε να δούμε, δύο τα οχήματα και οι ειδικοί πυροτεχνουργοί από τον στρατό. Αργήσαμε κανένα μήνα βέβαια, αλλά τώρα θα δούμε. Συνεχίζονται οι έρευνες. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη. Επίσης θέλω να σας τονίσω ένα ακόμα σημείο ακριβώς, το οποίο θα μας προσδιορίσει πάνω κάτω το σημείο το οποίο έγινε η εκτόξευση της Ρουκέτας. Καθώς από τους κατοίκους το πρωί μάθαμε ότι το κτίριο που σας δείξαμε νωρίτερα, να γυρίσουμε λίγο αριστερά, το κέλλον το κτίριο ήταν το κτίριο της Μεσεντές. Τελικά δεν είναι αυτό, είναι κάτι γραφεία τα οποία πάνω κάτω είναι στο ίδιο οικοδόμημα. Το κτίριο της Μεσεντές βρίσκεται ακριβώς από πίσω από αυτά πίσω από αυτό που βλέπουμε. Εντάξει, πίσω από αυτό που βλέπετε, ναι.